Λοιπόν, Γιώργο, ποια είναι τα δεδομένα για την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα? Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα. Τα δεδομένα είναι ότι έχει όλη την, το ρόστερ του πλήν του Στάνκοβιτς που ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα, που σημαίνει ότι σιγά σιγά μπαίνει σε ρυθμό επιστροφής, να το πω έτσι. Διαθέσιμος και την καλύτερη δυνατή επιλογή για την ενδεκάδα που με τη σύγχρονη την οποία τουλάχιστον θα μπορέσει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, προκειμένου να επιστρέψει στην κορυφή και να βάλει τις βάσεις για να μείνει σε αυτή, έτσι. Διότι δεν είναι μόνο ότι επιστρέφει στην κορυφή, είναι μετά ότι έχει δύο πάντες με τον Άρη, που είναι πολύ σημαντικά. Θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί ίσως και κάποιες άλλες τραβές των βασικών ανταγωνιστών, γιατί θυμίζω ότι μέσα σε αυτά τα μάτια ήταν το εξαναβολής ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και επιπρόσθετα θα έχει μετά να υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό μετά το ζεύγος αγώνων με τον Άρη μέσα στην Νέα Φιλαδέλφεια. Οπότε να έχει δηλαδή και πάλι την τύχη στα πόδια της, να το πω έτσι. Ακριβώς. Τώρα, τα δεδομένα σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, όπως αντιλαμβάνεσαι, από στατικές φάσεις και δουλειά σε αυτές να καταλάβεις 100% τι θα επιλέξει αύριο ο Ματίας Αλμέιδα είναι λίγο δύσκολο. Είναι πασιφανές ότι υπάρχουν προβληματισμοί και για τον ίδιο και για τα χαφ και, και για τους μεσοπιθετικούς. Νομίζω όμως ότι εκείνοι που δεν ξεκίνησε στο μέσο Παναθηναϊκό έχουν και ένα προβάδισμα δεκάδας που μεγαλύτερο, συγκριτικά με άλλους, δηλαδή τον Άμραμπατ για παράδειγμα, εννοώ, τον Πινέδα για παράδειγμα. Είναι δύο περιπτώσεις που νομίζω ότι έχουν, είναι φαβορή να ξεκινήσουν στην δεκάδα. Νομίζω από εκεί πέρα δεν θα έχει πάρα πολλές αλλαγές. Εκτιμώ ότι και ο Λιβαγκάτσια θα ξεκινήσει και στην άμυνα, αν δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα είτε μέσω των μετρήσεων όπως αντιλαμβάνεσαι, είτε κάποιο τελευταία στιγμής οι ίδιοι θα είναι. Το ζητούμενο είναι αν θα επιλέξει να πάει με ένα αμυντικό χαφ και τον Πινέδα δίπλα σε αυτό, που είναι το πολύ πιθανό σενάριο. Ναι, και νομίζω με τον ΠΑΟΚ το κάνει αυτό. Ναι, το κάνει πάρα πολύ συχνά, γιατί ταιριάζει λίγο, να το πω έτσι, διότι πάω παίζει ένα 4-2-3-1 με τον Μεϊτέ και τον ΣΒΑΠ, συνήθως δίδυμος στα χαφ, ή τον Τζόεφ και τον ΣΒΑΠ, και τον Μεϊτέ, συγγνώμη, όπου ταιριάζει το να παίζεις και εσύ με δύο μέσους, ξέρεις, και ο ένας να είναι με πιο δημιουργικές αρετές, όπως είναι ο Πινέδα. Θα το δούμε βέβαια στην πράξη, γιατί θυμίζω ότι αυτά σκεφτόμαστε και πέρυσι που στο 80% έπαιζε έτσι, και στα play-offs στο 90-95% των αγώνων έπαιξε με Σιμάνσκι και Γιόνσον. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε στην πράξη το έργο αυτό. Από εκεί πέρα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διάθεση, πάρα πολύ μεγάλη επιθυμία, ένταση μέσα στην ομάδα σε καλό επίπεδο εννοώ, προκειμένου να επιστρέψει όχι μόνο στις νίκες αλλά και στις πολύ καλές εμφανίσεις. Μέσα στο κοινό της, το οποίο και αυτό είναι σε αναμένα κάρβουνα. Περιμένει πώς και πώς αυτή την αναμέτρηση, εννοείται την σολτά, θυμίζω από τότε που βγήκαν τα εστία για τον Ολυμπιακό που λέει ο λόγος. Και αναμένεται να παίξει και σοβαρή μπάλα και η έδρα. Νομίζω ότι με τον Ολυμπιακό στο τελευταίο 20 λεπτό ξεσηκώθηκε η Νέα Φιλαδέλφια και άλλαξαν τα δεδομένα της αναμέτρησης, βγήκαν τις μπάλες και τελικά το κολ. Νομίζω αυτή τη φορά θα είναι από την αρχή η έδρα σε αυτή την νοοτροπία. Σε αυτό το mood, ναι. Ναι, να σπρώξει δηλαδή την ομάδα και να επιβάλλει, ας πούμε. Κοίτα, είναι και αυτό που νομίζω ότι ίσως πειράζει και την ομάδα, ενώ το εγώ της, αλλά και τον κόσμο, το γεγονός ότι, για παράδειγμα, με τον Ολυμπιακό τα πράγματα ήρθαν όπως ήθελαν στο φινάλε του παιχνιδιού, αλλά στον Παναθηναϊκό το μάτς στράβωσε ύστερα από δικά της λάθη. Αυτό που χαρακτηρίζει και τα δύο παιχνίδια νομίζω ότι είναι ότι πολλοί παίκτες της ομάδας έδειξαν να είναι ντεφορμέ. Και εγώ θα έλεγα ότι είναι το θέμα του ρυθμού, Γιάννη, αυτό που λέγαμε το προηγούμενο διάστημα και μπορεί, ξέρεις, κάποιοι να το καταλάβαινε, αλλά το γεγονός ότι η ΑΕΚ είχε, όχι μόνο η ΑΕΚ, αλλά επειδή είχαν ευρωπαϊκά μάτς, περισσότερο η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα, είχαν μεγάλη διακοπή, προκάλεσε μια έλλειψη ρυθμού σε παίκτες, γιατί θυμίζω ότι πριν τη διακοπή ο Τσούπερ ήταν σε καλή κατάσταση, ο Άμραμπατ ήταν σε σούπερ κατάσταση. Ο Πινέδα ήταν Πινέδα, πότισε με τον Γκαρσία, δεν ήξερες ποιο να βάλεις, όποιος έμπαινε σκόραρε. Ο Γιόνσον ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Σιμάνσκι από τον τραυματισμό του δεν έχει γυρίσει καλά ακόμα. Γενικότερα δεν ήταν καλό το έργο με την διακοπή για την ΑΕΚ και λογικό είναι, γιατί είναι ξεκάθαρο, το ξέρουμε από πέρυσι πλέον, έτσι δεν είναι κάτι που το ανακαλύπτουμε, την ΑΕΚ του Μαλωτίας, ότι είναι μια ομάδα που θέλει ρυθμό και ένταση. Ναι. Άμα της κόβεις λίγο το ρυθμό, θέλει το χρόνο της. Γιατί και ο Πινέδα δεν είναι ότι ξέχασε τον ρυθμό του, όχι, αλλά έφυγε. Έπαιξε δύο μάτς.
γύρισε, όχι στην Γερμανία, έτσι, στο περατλαντικό ταξίδι. Γύρισε, έπαιξε με τον Ολυμπιακό, μπήκε με τον Παναθηναϊκό, μέχρι να το βρει ξανά, όπως και οι υπόλοιποι που ήταν ανενεργοί, θέλει τον χρόνο του. Mm-hmm. Και αυτό το είδαμε στον Άντζελ. Με τον Ολυμπιακό η ΑΕΚ χρειάστηκε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να βρει τα πατήματά της. Με τον Παναθηναϊκό ένας από το πρώτο στο 15 πήκε έτσι όπως ακριβώς ξέρουμε. Και έπληξε τον αντίπαλο, τον υποχρεώσε να κάνει τρία κόρνερ, να κάνει εύκολο λάθος. Σωστά, σωστά. Ναι. Μετά χρειάστηκε να σβήσει ένα, αυτό που λέμε έχασε αυτή τη συγκέντρωση και λίγο την καλή της ένταση και τον ρυθμό. Με αποτέλεσμα να το γυρίσει το παιχνίδι πραγματικά. Έγιναν κλίματα για να το γυρίσει, αλλά να το γυρίσει ο Παναθηναϊκός και μετά η ΑΕΚ να ξαναξυπνήσει το εισαγωγικών αγωνιστικά από το 35 έως το 47. Ναι. 8 με 47 εκεί που πίεσε, είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία με το γύρισμα του Ελίασον, άλλα 4 και ένα κόρνερ σε διάστημα 6 λεπτών και γενικότερα καλό πνίξιμο στον αντίπαλο σε επίπεδο έντασης και τραξίματος. Άλλη και η ΑΕΚ βρήκε τον κόλ νομίζω στο γύρισμα του Ελίασον γιατί υπήρξαν κατέρωθεν χαμένες πολύ μεγάλες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού το δοκάρι. Της ΑΕΚ το τέταρτο του Τζούμπερ στο 0-1. Αν στο δεύτερο εκείνη την ευκαιρία του μεγάλη στο γύρισμα που ήταν υποδειγματική επίθεση της ΑΕΚ ήταν λίγο πιο χαλαρό για τον Μάνταλο και έβρισκε κόλ, νομίζω ότι ήταν και διαφορετικό το έργο στο δεύτερο μήχρονο. Mm-hmm. Γιατί δεν θα γίναγε από το 46-47 ας πούμε πίσω ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι θα πήγαινε γιατί δεν θα το ήταν για εστοχή ενώ. Κοίτα, πάντως στο ψυχολογικό κομμάτι που νομίζω ότι στην διαδικασία ενός τέτοιου πρωταθλήματος ίσως είναι και το πιο σημαντικό. Mm-hmm. Στην ΑΕΚ κάθεται καλά το πρόγραμμα. Δηλαδή μετά από τέτοιες ήττες όλες οι ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό θέλουν ντέρμπι. Της έρχεται ένα ντέρμπι με αντίπαλο που μοιάζει ταιριαστός, τουλάχιστον αυτό έχουν δείξει τα προηγούμενα παιχνίδια. Και από την άλλη κρατάω και ότι ο ΠΑΟΚ μεσοβδόμαδα είχε άλλα πλάνα στο μάτς με την Λαμία και εν τέλει ο Λουτσέσκου χρειάστηκε να κάψει δυνάμεις από το ρεζερβουάρ του. Ισχύει. Κοίταξε, είναι και λογικό. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή οι 7 αλλαγές που έκανε ο Ρουμάνος τεχνικός είναι πολύ μεγάλη. Ναι, ποιοτικά, ναι. Ναι, των βασικών με το αλλαγές δεν είναι ακριβώς το ίδιο όπως είναι η ΑΕΚ. Mm-hmm. Το ξαναπεί αυτό για το βάθος. Εξωτερικά έχει πολύ σημαντικές λύσεις. Αλλά το πας σε 7 αλλαγές είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι για να ανταποκριθεί σε αυτό που θες και ενώ έχει περάσει πολύ καιρό για να το κάνει αυτό. Ναι, δεν του βγήκε αυτό που θα ήθελε, να είμαστε ειλικρινείς, ο Λουτσέσκου, γιατί θα ήθελε στους 70 να βρει κάτι την ομάδα του, φαντάζομαι. Αλλά ξέρεις, είναι μπάλα, ρε παιδί μου, και εγώ λέω ότι είναι ο πιο ταιριαστός, όπως το πες εσύ, ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Αν μάλιστα συνεχίσει να παίξει όπως παίζει στη Νέα Φιλαδέλφεια, θα είναι πολύ καλά μετά για την Ένωση 7. Ναι. Όμως και όποτε έχει μεγάλο πρέπεια, δηλαδή και πέρυσι στη διάρκεια του play-off, το μεγαλύτερο που πρέπει για να κερδίσει, ήταν τον ΠΑΟΚ εκτός στην Τούμπα. Σωστά. Και το έκανε. Όλα αυτά είναι πολύ καλός, αλλά ξέρεις ποδόσφαιρο είναι. Mm. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, ποτέ δεν ξέρεις ποιος μπορεί να είναι ένας στάθμιτος παράγοντας που μπορεί να... Κανείς δεν περίμενε νομίζω ότι σε δύο λεπτά μου που θα κάνει τέτοια λάθη, για παράδειγμα, που θα σφίξεις στην ομάδα με τον Παναθηναϊκό, οπότε δεν μπορείς να ξέρεις. Όμως είναι αλήθεια ότι είναι το καλύτερο momentum και για να παίξει με τον ΠΑΟΚ και στην έδρα της και για να γυρίσει του την κατάσταση. Γιατί ξαναλέω, δεν είναι απλό ότι παίζεις τον ΠΑΟΚ και κερδίζεις και πιστεύεις στην κορυφή. Είναι ότι έχεις μετά μια σειρά τριών αγώνων που αν την εκμεταλλευτείς, ίσως να είναι και αρκετή για να σου δώσει αυτό που ψάχνεις. Mm-hmm, mm-hmm. Ίσως, ξαναλέω έτσι, μην παρεξηγηθώ. Ωραία, Γιώργο. Τίποτα σχετικό με οδηγίες ως προς την συμπεριφορά του κόσμου, γιατί αύριο μπαίνει και η ΑΕΚ και στο κλίμα του εορτασμού των 100 χρόνων της με πιο επίσημο τρόπο. Ναι, κοίταξε, νομίζω ότι δεν είχε κάτι από την ανακοίνωση που είχε με τον Ολυμπιακό, ούτε βούλα. Δεν πρέπει να έχει αλλάξει, πλην το ότι προσθέθηκε μια ελάφρα να καλά οποιοδήποτε είδους πυροτεχνήματος και να πέσει στον αγροτικό χώρο. Και θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ οι φίλοι Τσάκ, βλέπουν τι γίνεται και σε υπόλοιπα γήπεδα. Νομίζω ότι κανείς δεν θέλει να την Φιλαδέλφεια άδειες από τα κρίσιμη, σαν την κρίσιμη κάμπη του πρωταθλήματος. Από εκεί πέρα νομίζω ότι είναι άδειες η συμπεριφορά μέχρι στιγμής των φίλων της Ένωσης όλη τη χρονιά ούτως ή άλλως και από πέρυσι στην Νέα Φιλαδέλφεια. Αλλά ειδικά από την επανέναρξη των αγώνων με ανοιχτές κερκίδες δεν έχει δημιουργηθεί το παραμικρό. Οπότε δεν είναι πάρα πολύ ωριμή στάση και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Mm-hmm. Ωραία, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Συνέχεια.